κάνω μια δημοσίευση σήμερα για να αναφέρω ότι γενικά η μητέρα του φίλου μου και φίλου σας, Αντώνη Κούκεν, από όσο έμαθα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, από όσο άκουσα είναι όρθια και σιδερένια, και σιδερένια να είναι πάντοτε και όρθια, το συζητώ αυτό, να μπορεί να καμαρώνει τον γιο της, έτσι ώστε και αυτός να μας προσφέρει χαρά, αγάπη και χαμόγελο πάνω απ' όλα. Γενικά θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους στείλανε τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση για τη μητέρα του Αντώνη, και εγώ ευχαριστώ τον Αντώνη για και το επιτελείο του, δεν τους ξεχνάω καθόλου τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει και τους βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ, όποτε και αν χρειαστεί. Απλά θέλω να επισημάνω το σημαντικότερο. Το σπουδαιότερο αγαθό, τα σπουδαιότερα αγαθά που έχει ο Άγιος Σιμών Τριαδικός Θεός. Αγαθότητα και αγάπη. Ειδικά η αγάπη τα θεραπεύει όλα. Η καλύτερη μορφή ιάσεως είναι, να το πω έτσι απλά. Και πάλι, Αντώνη φίλε μου, να σε καμαρώνει η μητέρα σου και να την χαίρεσαι και να την καμαρώνεις κι εσύ. Αυτά έχω να πω και πάλι ευχαριστώ που ευχηθήκατε όλες και όλοι για τη μητέρα του Αντώνη να είναι καλά και να έχει φέρει στον κόσμο ένα τόσο σπουδαίο άνθρωπο. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλες και σε όλους και γεια σας. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ, κι όμως εγώ σε αγαπώ. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ, κι όμως εγώ δεν σε ξεχνώ. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ, κι όμως εγώ δεν σε ξεχνώ.